ποτέ μη λέτε ένας Ιεχωβάς. Επεκράτησε δυστυχώς το λαό μας, επεκράτησε πολύ κακός τους χιλιαστάς να τους λέμε Ιεχωβάδες. Δεν είναι σωστό. Και οι ίδιοι διαμαρτύρονται που τους λέμε έτσι, και αν το θέλετε έχουν δίκιο. Διότι η λέξη Ιαχβέ είναι το τέτραγράμματον όνομα του Θεού στην εβραϊκή φιλολογία, και είναι τέτραγράμματον γιατί είναι τέσσερα σύμφωνα. Θα γνωρίζετε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν γράφτηκε με σύμφωνα και φωνήεντα, αλλά γράφτηκε μόνο με τα σύμφωνα. Αν το γνωρίζετε αυτό. Διότι η εβραϊκή γραφή έχει και τα φωνήεντα, έχει και τα σύμφωνα. Φερυπίν, αλεφ, αλεφ είναι το αλφα. Είναι φωνήεν. Όμως, ενώ λέγονται τα φωνήεντα στην προφορική γλώσσα, δεν γράφονται στην γραπτή. Έτσι δεν γνωρίζουμε, αφού γράφτηκε το όνομα του Θεού με τέσσερα σύμφωνα, ποιο ήταν το πραγματικό του όνομα, πως εξεφωνείτο. Πάντως οι Εβραίοι έλεγαν το ανεκφώνητον όνομα, το ανέκφραστον όνομα, και αντί του τετραγραμμάτου χρησιμοποιούσαν άλλα συνώνυμα, όπως Αδωναή, δηλαδή ύψιστος, κτλ. Άλλα ονόματα. Έτσι απεδόθη από τους νεοτέρους, βάζοντας τα φωνήεντα, ότι είναι Ιαχβέ, Ιαχβέ. Οι χιλιαστέ είπαν Ιεχωβά. Δεν έχει σημασία εάν πλαταίνω λίγο ή πολύ τα φωνήεντα, τα σύμφωνα κτλ, αφού χρησιμοποιούμε μια άλλη γλώσσα, ας πούμε την ελληνική εμπροκειμένο. Έτσι το όνομα Ιαχβέ εκφράζει το τετραγράμματον όνομα του Κυρίου. Το να λέμε τώρα τους αιρετικούς αυτούς Ιεχωβάδες πάει πολύ, το καταλαβαίνετε. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ άσχημο. Εν τούτης επεκράτησε ακόμη και εκκλησιαστικοί κύκλοι και παράγοντες δυστυχώς χρησιμοποιούν αυτήν την ονομασία, οι Ιεχωβάδες. Λοιπόν, δεν είναι σωστό. Θα λέμε οι χιλιαστές.